Για φεουδαρχία του 18ου αιώνα, μεροληπτική κατανομή με παρέμβαση κυβερνητικών βουλευτών και έλλειψη αναπτυξιακού σχεδίου, κάνει λόγο ο χανιότη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλο Πολάκη, ο οποίο σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνική δικτύωση παρουσιάζει στοιχεία, επίσημα σύμφωνα με τον ίδιο, που αποτυπώνουν μια χωρί λογική κατανομή των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψη. Οι διαφορέ ανάμεσα στου 7 Δήμου τη Περιφερειακή Ενότητα Χανίων είναι χαοτικέ, ενώ δεν προκύπτει να αξιολογήθηκε κανένα πληθυσμιακό ή γεωγραφικό κριτήριο. Πρέπει να στήσουμε στην ουσία. Το ανάκαμψη πρέπει να ανοίξει για του Δήμου. Είναι κλειστό για του Δήμου. Αυτό που βλέπετε είναι κάτι παραπλανητικό. Κάποιοι μπήκανε πριν 1,5 χρόνο, αποτυπώνονται κάποια στοιχεία και αυτοί που δεν μπήκαν, δεν μπήκαν όχι γιατί δεν ήταν νεορήμοι, γιατί δεν είχαν ανοίξει προσκλήσει για να μπουν. Σύμφωνα με τον Παύλο Πολάκη, ο ακριτικό Δήμο Γαβδού, ο μικρότερο Δήμο τη περιφέρεια Κρήτη, θα λάβει ποσό τετραπλάσιο από αυτό του Δήμου Πλατανιά. Ειδικότερα, στο Δήμο Χανίων κατανέμονται 21.064.685 ευρώ, στο Δήμο Κισάμου 381.768 ευρώ, στο Δήμο Γάβδου 370.350, στο Δήμο Αποκορώνου 119.520, στο Δήμο Πλατανιά 90.991 και στο Δήμο Καντάνου Σελίνου 83.290 ευρώ. Ποιο κυβερνητικό επιτελείο είναι αυτό που έκανε τέτοια κατανομή στι χρηματοδοτήσει από το Ταμείο Ανάκαμψη στου Δήμου του Νομουχανίων, με ποια λογική, με ποια αιτήματα, με ποιο στρατηγικό σχεδιασμό, διερωτάται ο Παύλο Πολάκης στην ανάρτησή του. Αυτό που φαίνεται σήμερα, εκτιμώ, ότι είναι είτε μία κατανομή σε αιτία τη του 23, σε ό,τι έχει ενταχθεί, Δηλαδή, εμεί αυτή τη στιγμή, π.χ., έχουμε την αναβάθμιση των ΚΕΠ σε επίπεδο και εκτεριακών υποδομών, αλλά και εξοπλισμού πληροφορική. Αυτό το έργο το έχει κάνει το Υπουργείο Ιστορικών για όλου του Δήμου. Έχει κατανείμει ένα ποσό ανάλογα την δυναμικότητα και την πληθυσμιακή ε, βάση τη ΕΡΣΤΑΤ που έχει ο Δήμο ε, ε, δυνατότητα. Ε, και το ποσό αυτό που μα αναλογεί είναι κοντά στο ποσό το οποίο φαίνεται αυτή τη στιγμή. Κοντά, δεν είναι το ίδιο. Αίσθηση ωστόσο προκαλούν τα στοιχεία που παρουσιάζει ο Χανιώτης βουλευτή και για την υπόλοιπη Κρήτη. Ο Δήμο Ηρακλείου φαίνεται να παίρνει από το Ταμείο Ανάκαμψη 17.180.322 ευρώ. Ο Δήμο Ρεθύμνη 12.382.911 ευρώ. Ο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου 12.347.016 ευρώ. Αυτό δεν είναι αναπτυξιακό σχέδιο, είναι φεουδαρχία του 18ου αιώνα. Ντροπή σα, σημειώνει ο Παύλο Πολάκη. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ότι το ανάκαμψη μοιράζει λεφτά στου Δήμου έτσι όπω υπάρχει αυτή η λογική. Κάποια έργα που έχουν ενταχθεί ίσω από Υπουργείο, το οποίο Υπουργείο έχει βάλει αυτού του κωδικού είτε για την πληροφορική είτε για την ψηφιακή σύγκληση στο ανάκαμψη και μετά έχει κατανείμει το ποσό με κάποια κάτω κριτήρα στου Δήμου, να αποτυπώνεται μια αιτήσια κατανομή. Την ίδια στιγμή προκύπτουν ψίχουλα από το Ταμείο Ανάκαμψη για Δήμου, κυρίω τη Ανδοχώρα. Ενδεικτικά, ο Δήμο Βιάνου χρηματοδοτείται με μόλι 11.474 ευρώ, ο Δήμο Αμαρίου με 44.090 και ο Δήμο Μινό Απεδιάδο με 51.354 ευρώ. Αγνία δηλώνουν οι περισσότεροι δήμαρχοι, τονίζοντα ότι δεν έχουν επίσημη ενημερώσει από τα αρμόδια Υπουργεία για την κατανομή των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψη.